αποσύρτε τώρα, την τελευταία στιγμή, αυτό το έσχος αυτής της τροπολογίας, αν έχετε ίχνος, δεν θα μιλήσω γενικότερα, πολιτικής αξιοπρέπειας. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, ίχνος πολιτικής, δεν λέμε αξιοπρέπεια, αποσύρτε τη τώρα, αν δεν έχετε απίστευτο, απάνθρωπο κινησμό. Τώρα όμως, τώρα έστω και την τελευταία στιγμή, το απαιτούν οι εργαζόμενοι, το αποτείνει η εργατική τάξη της χώρας και είναι και η μοναδική λύση για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Η κυβέρνηση λοιπόν, επειδή δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια, λέτε ψέματα συνειδητά, κοροϊδεύετε έναν λαό ολόκληρο, κοροϊδεύετε 850 οικογένειες. Τι τους λέτε, με θράσος κιόλας, ότι αυτή η τροπολογία ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των εργαζομένων και ενδιαφέρεται για τη λειτουργία και ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ. Ξεκινάω από το πρώτο. Καλά σοβαρολογείτε. Μας κοροϊδεύετε όλους. Τόσο χιδεά, τόσο ομά. Οι εργαζόμενοι στον δρόμο έχουν αιτήματα. Ποια ικανοποιείται από όλα αυτά? Αυτά που μας είπε ο κ. Πετραλιάς. Πέστε μας, ποια αιτήματα ικανοποιεί? Αυτά περί οικισμού και λοιπά είναι το... πώς να πω τώρα, το τυράκι. Η φάκα είναι ότι δίνεται εξουσιοδότηση στην κυβέρνησή σας, όχι στον εκαθαριστή. Ο εκαθαριστής δεν ήρθε από τον ουρανό, ούτε κανένας ανεξάρτητος είναι, να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ. Και λογικά να απολύσει όλους τους εργαζόμενους. Αυτό κάνετε στην πραγματικότητα. Και ολοκληρώνεται ένα έγκλημα. Έγκλημα απέναντι στην οικονομία. Έγκλημα απέναντι κυρίως σε 850 οικογένειες, σε 5 νομούς, τους ξέρουμε καλά, είμαι, και εγώ από εκεί είμαι, οι οποίοι ζουν ολόκληρες περιοχές από τη ΛΑΡΚΟ, δηλαδή από τη δουλειά και το αίμα των εργαζομένων τόσα χρόνια, που έχετε το θράσος και τον κινησμό. Που είναι ο κ. Πετραλιάς να έρθει εδώ να μας πει αν δουλεύουν ή όχι οι εργαζόμενοι? Κάθονται, λέει. Πού κάθονται? Όλο το 24ωρο στο εργοστάσιο είναι. Και αν τα αφήσουν θα καεί ολόκληρο καμιά ώρα. Και να δούμε τα drones που λένε οι ηλίθιοι, οι οποίοι πήγαν και το λέω ανγνώστητο τι λέω, που πήγαν και κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι η ασφάλεια μπορεί να εξασφαλιστεί από τα drones. Ποιο δουλεύετε εδώ? Και ένα παιδάκι να ρωτήσει το ξέρει. Με 30 τόνους προπανίου, τι θα κάνει δηλαδή? Θα κατουρίσει τον drone στο προπάνιο για να σβήσει? Μη μας λέτε τέτοιοι. Μέχρι εκείνο το σημείο του έσχους έχουν φτάσει αυτούς που αναθέτεται να υποστηρίξουν την πολιτική σας. Τι αλλάζετε τώρα? Νόμος δικός σας ήταν. Αυτό που αλλάζετε είναι ένα και μοναδικό. Τα άλλα είναι παρελκόμενα, ουσιαστικό. Δίνετε τη δυνατότητα να την κλείσει. Δεν θέλω να διαβάσω την τροπολογία, την έχω εδώ, για να μην χάσω και τον χρόνο. Αυτό κάνετε. Πού διασφαλίζετε τους εργαζόμενους? Ο κύριος Χατζηδάκης προχθές είπε στους εργαζόμενους ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα δουλεύουν. Ο κύριος Πετραλιάς σήμερα τους είπε να πάνε στα κέντρα υγείας να κάνουν αιτήσεις κλπ. Ποιος λέει αλήθεια? Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Όταν έκλεισε ο Σκαλιστήρης στις αρχές της δεκαετίας του 90, πρότειναν στους εργαζόμενους να γίνουν κουρείς και κομμωτές. Σοβαρολογείτε? Έχετε δει τα δάχτυλα των μεταλλορύχων? Δεν είναι σαν τα δικά σας, που δεν έχετε πιάσει ποτέ χειρονακτική δουλειά ή και που τα βρήκατε έτοιμα. Δεν λέω μόνο για εσάς, λέω για πάρα πολλούς. Να παραγίνουν κουρείς, τους είπανε, σύστησαν στην κυβέρνηση και την Πασόκ. Τότε που τώρα σφυράει αδιάφορα. Να πάνε να γίνουν κουρείς και κομμωτές. Αυτό λέτε και τώρα. Εξειδικευμένους ανθρώπους τρίτης γενιάς που έχουν δώσει τη ζωή τους εκεί μέσα και τους λέτε θα σας πάμε στο κέντρο υγείας εδώ εκεί μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Δαπανίσατε μισό δισεκατομμύριο τα 4,5 χρόνια, όχι για να διασώσετε τη ΛΑΡΚΟ, όχι για να την αναπτύξετε, αλλά για να την κλείσετε. Αργό θάνατο δηλαδή. Συγχαρητήρια. Και έχετε το θράσος τώρα να μιλάτε για ανάπτυξη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σταμάτησε η λειτουργία.
Τόσα λεφτά που είναι βγαλμένα από τον ελληνικό λαό και από τη δουλειά των εργαζομένων και πήγαν για να την κλείσετε τελικά. Γιατί είστε τόσο άσχετοι, δεν νομίζω. Γιατί αυτή είναι η πολιτική σας. Οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια ζητούσαν ακριβώς να συνεχίσει η λειτουργία. Και ξέρετε, να απαντήσω και πριν στον κύριο Ξανθόπουλο για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια οικονομική αρχή, την οποία την ξέρουν και από το πρώτο έτος των οικονομικών επιστημών. Ότι τα χρηματιστηριακά προϊόντα όταν πέφτουν αποθηκεύεις και όταν ανεβαίνουν πουλάς. Έτσι δεν είναι? Το ξέρουν οι πάντες. Δεν έφταιγε αυτό. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Έφταιγε ότι δεν θέλαν να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές στη Λάρκο. Και παρεπιπτόντως να πάω και το εξής εδώ μέσα. Δεν μιλάει κανένας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε ότι θα μιλήσει. Όλοι οι υπόλοιποι, τόσο λιγουρίδες είστε. Δεν βλέπετε την καταστροφική πολιτική που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί η Λάρκο έχει μεγάλη ιστορία και θα πω δύο λόγια, αν μου δώσει ο κύριος Πρόεδρος το έστω ένα-δύο λεπτά. Δεύτερο ζήτημα. Γι' αυτό μιλάω για πολιτική αξιοπρέπεια. Καλά, τι κάνατε? Δεν ξέρω αν χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Καταθέτεται μεσάνυχτα την παραμονή, αυτή την τροπολογία, την πρόταση τροπολογίας. Την καταθέτεται και μάλιστα το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι την άλλη μέρα πάνε οι εκπρόσωποι του δημοσίου, της Λάρκο δηλαδή, και ζητάνε να μην γίνει δικαστήριο γιατί υπάρχει τροπολογία. Και ο πρόεδρος βέβαια, ο άνθρωπος τα πήρε στο κρανίο. Τι μου λέτε, λέει, ποια τροπολογία, αφού δεν έχει ψηφιστεί? Μέχρι τέτοιο αισχρό σημείο έχετε φτάσει? Ποιος σατανικός νους το σκέφτηκε αυτό και το έκανε? Ποιος είναι αυτός? Η κυβέρνηση δεν είναι? Ξυλώσατε κανέναν από αυτούς ή ήταν πρωτοβουλία των δικηγόρων όλο αυτό? Ποιος την κατέθεσε την τροπολογία? 9 υπουργοί πώς υπογράφουν? Τόσο αισχρός. Καλά, ντροπή δεν υπάρχει πλέον. Η λέξη είναι άγνωστη. Θα την αναζητήσουμε στα λεξικά της αρχαιότητας. Καλά, με αυτό τι έχετε να πείτε? Εσείς που είστε και νομικός. Τι θα πείτε, όνομα δεν είπα. Τι θα πείτε γι' αυτό το θέμα που δείχνει πόσο κυνικοί, αδίσταχνοι, απάνθρωποι είσαστε. Καταθέτετε τροπολογία για να χρησιμοποιηθεί αυτό το δικαστήριο να μην πάρει ευνοϊκή απόφαση για τους εργαζόμενους. Και μετά μιλάτε ότι θέλετε να προστατέψετε τους εργαζόμενους. Τι δουλειά έχετε? Εσείς προστατεύετε τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Αυτών που ζουν όπου ζουν και όχι των άλλων που πεθαίνουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Γίνατε ρεζίλοι κυριολεκτικά. Με αυτό και μόνο. Και δείχνει πόσο αδίστακτοι πραγματικά είσαστε. Εμείς σας προειδοποιήσαμε από το 20. Σας είπαμε, δεν ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Η ιστορία της Λάρκο δεν ξεκινάει ούτε από το 9, ούτε από το 20 και το 22. Ξεκινάει από πολύ παλιά. Η ιστορία της Λάρκο είναι σημαδεμένη με τις κορυφαίες στιγμές του εργατικού κινήματος. Η Λάρκο το 77 γονάτισε τον Μποδοσάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Τους τσάκισε με τη μεγάλη απεργία. Το 85 το Πασόκ που δεν μιλάει για τίποτα, που υποτίθεται ότι θα έκανε τον αξίδωτο το χάλιβα κλπ, το εγκατέλειψε γιατί οι Γερμανοί και οι Γάλλοι διαφωνούσαν αυτό το σχέδιο και ήταν καθαρό πλέον, με ονόματα και διευθύνσεις. Και τι έκανε? 500 απολύσεις. Και μιλάτε σήμερα για απολύσεις? Διώξατε στο άνθος που ήταν τότε η Λάρκο για να μην προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο που θέλαν όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και οι δικοί σας. Τελειώνω. Σας έδωσα τα 2,5 λεπτά. Εντάξει, να κλείσω αυτή τη σκέψη μόνο. Αυτή. Η Λάρκο, οι εργαζόμενοι, 4,5 χρόνια δεν γονατίζουν. Και ζουν με 8 και 9 εκατοστάρια το μήνα. Και αφήστε τα αυτά που λένε για τους μεγάλους μισθούς. Τα κόψατε όλα. Είναι τρίτη γενιά που δουλεύει. Έχει 86 νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα που είναι στα νεκροταφεία, που είναι σύμβολο των εργαζομένων. Έχει εκατοντάδες ακατεμένους. Η κυρία Λινού επιστημονικά ήταν συγκλονιστή. Το σύστημά σας, το βάρβαρο, δεν σας νοιάζει η ανθρώπινη ζωή.
Το μόνο που σας νοιάζει είναι τα κέρδη των μεγάλων. Αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει. Από όσο θυμάμαι και προσωπικά, επειδή ήμουνα στην περιοχή από το 1980, ότι συμβαίνουν με καρκίνους, με όλα αυτά. Φυσικά δεν είχαμε αυτή την τεκμηρίωση. Δυστυχώς, γι' αυτό λοιπόν σας λέμε τώρα, πάρτε τη πίσω. Αν νομίζετε ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα τα περάσετε, είστε μακριά νυχτωμένοι. Τους εργαζόμενους μόνο πεθαμένους μπορεί να τους βγάλετε από εκεί μέσα. Δεν πρόκειται να φύγουν. Έχουν όρκο στη δουλειά τους, στις οικογένειές τους, στους νεκρούς, στους ακατεμένους, σε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να περνάνε κάποιοι όπως περνάνε, δηλαδή στη Χλειδή και στην Πολυτέλεια. Γι' αυτό λοιπόν μην έχετε αυταπάτες. Και το ΚΚΕ, όπως το 77, όπως το 85, όπως αυτά τα χρόνια, έτσι και τώρα, θα είναι στην πρώτη γραμμή. Ελάτε. Δεν μασάμε. Είμαστε με τους εργαζόμενους, είστε με τους καπιταλιστές και τους καρχαρίες. Ευχαριστούμε.